Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ας δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η Νέα Υόρκη, το επίκεντρο των εξελίξεων λίγα 24 ώρα πριν από τη διάσκεψη στη Γενέβη. Κρίσιμη συνάντηση Νίκου Κοτζιά με Βλού Τσαβούσογλου. Ο Έλληνας Υπουργός συναντάται και με τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αισιόδοξος περισσότερο από ποτέ για το Κυπριακό, δηλώνει ο Τσαβούσογλου μετά τη συνάντηση με τον Κουντέρες. Και επαφές Ακιντζή στην Άγκυρα. Τα κρίσιμα 24 ώρα στη Γενέβη και ποιοι θα συνοδεύουν τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιόρτασε η Κύπρος τα Θεοφάνεια. Ο επίσημος γιορτασμός έγινε στην Πάφο. Αγιασμός των υδάτων στην κατεχόμενη Αμόχωστο και στην Αγία Τριάδα. Το ΠΚΚ δείχνει Τουρκία για τη φωνική έκρηξη στη Σμύρνη. 18 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Διαδικτυακή απάτη με δόλωμα σκυλάκια σπάνιας ράτσας. Πώς δρούν οι επιτίδη και τι συστήνει η αστυνομία. Θεοφάνεια σήμερα, κυρίες και κύριοι, και ο Κυπριακός Ελληνισμός γιορτάζει με τις σκέψεις στραμμένη όμως και στις έντονες διεργασίες στο Κυπριακό εν ώψη της έναρξης των συνομιλιών στη Γενέβη τη Δευτέρα. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται σήμερα στη Νέα Υόρκη, όπου εντατικοποιούνται οι διαβουλεύσεις. Ο νέος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είχε συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας και συζήτησαν τις εξελίξεις. Νίκος Κοτζιάς και Μεβλού Τσαβούσογλου είχαν και μεταξύ τους συνάντηση για όσα θα συζητηθούν σε 6 ημέρες οι χώρες τους ως εγκύτριες δυνάμεις στην Κύπρο. Θα μας ενημερώσει ο ανταποκριτής μας στη Νέα Υόρκη, Αποστόλη Ζουπανιώτης. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Με τις γνωστές θέσεις στο κεφάλαιο της ασφάλειας, αναμένεται να προσέλθουν Ελλάδα και Τουρκία στη διάσκεψη για την Κύπρο στη Γενέβη στις 12 Ιανουαρίου, καθώς η Άγκυρα εμένει στις γνωστές θέσεις για τουρκικές εγγύησεις και στρατεύματα για πάντα. Αυτό προκύπτει από τη σημερινή τετατέτ συνομιλία μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Νίκου Κοτζιά και Μεβλού Τσαβούσογλου, στη διάρκεια προγεύματος εργασίας που δίρκησε 1 ώρα και 45 λεπτά. Ελληνική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικά θετικό κλίμα, χωρίς ωστόσο να γεφυρωθούν κάποιες διαφορές. Δεν υπήρξε κάποια νέα εξέλιξη. Συνεπώς, βρισκόμαστε περίπου στα ίδια με πριν. Προχωρούμε και συνεχίζουμε τις συζητήσεις, μας ανέφερε η ίδια πηγή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελικά ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, δεν πρόκειται να παρευρεθεί στη διάσκεψη της Γενέβης και παραμένει αβέβαιο αν πριν τις 12 Ιανουαρίου υπάρξει και νέα υψηλού επίπεδου ελληνοτουρκική συνάντηση. Μιλώντας στους Τούρκους δημοσιογράφους, ο κύριος Τσαβούσογλου χαρακτήρισε την προσπάθεια που λαμβάνει η χώρα στο Κυπριακό ως το τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας. Σύμφωνα με τουρκικές δημοσιογραφικές πηγές, ο κύριος Τσαβούσογλου πριν λίγο χαρακτήρισε την ασφάλεια και τις εγγυήσεις πολύ ευαίσθητο θέμα για τους Τουρκοκύπριους. Κανείς δεν πρέπει να περιμένει οι Τουρκοκύπροι να ξεχάσουν αυτά που πέρασαν από το 60 μέχρι το 74. Και σήμερα η περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα ασφάλειας, φέρεται να είπε. Πρόσθεσε ότι πάντοτε η Τουρκία είναι μπροστά στο θέμα της λύσης από την οποία θα κερδίσουν όλοι. Όμως δεν θέλουμε απλά μια λύση προς χάριν της λύσης, φέρεται να είπε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ο κύριος Τσαβούσογλου εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν αποτελέσματα στις 12 Ιανουαρίου και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα χαθεί η ευκαιρία. Ο Τούρκος επίσημος δεν έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για το περιεχόμενο της συνομιλίας του με τον Έλληνα ομολογό του. Εξέφρασε όμως την ελπίδα η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπροι να επιδείξουν την ίδια κατανόηση με την Τουρκία για μια δίκαιη λύση. Πρέπει να υπάρχει βούληση για λύση. Και αν υπάρχει βούληση, μπορεί να βρεθεί η λύση, φέρεται να είπε. Δεν υπάρχουν ακόμη δηλώσεις από μέρος του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος πραγματοποιεί αλλεπάλληλες επαφές και στις 11 το βράδυ ώρα Κύπρου θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτιέρες. Πριν λίγο είχαμε την δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για το περιεχόμενο της χθεσινής συνάντησης Γκουτιέρες Τσαβούσογλου. Ο κύριος Ντουζαρίκ είπε ότι συζήτησαν το Κυπριακό και τις προετοιμασίες της διάσκεψης για την Κύπρο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη από τις 12 Ιανουαρίου.
Ο Γενικός Γραμματέας έδωσε έμφαση στην ιστορική ευκαιρία για άρση του αδιοεξόδου. Breakthrough ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε στη διάσκεψη. Υπογράμμισε την ανάγκη για αμοιβαίως αποδεκτές λύσεις, οι οποίες θα αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες και των δύο κοινοτήτων, και εξέφρασε την ελπίδα όλα τα μέρη να επιδείξουν την αναγκαία δημιουργικότητα στην αναζήτηση εφάνταστων λύσεων. Επίσης, εξέφρασε την εκτίμηση για τη δέσμευση της Τουρκίας προς υποστήριξη μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος. Κατερίνα. Μάλιστα, λοιπόν, Κοτσιάς και Γκουτιέρες συναντώνται 11 το βράδυ ώρα Κύπρου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αποστόλη, για το ρεπορτάζ. Χθες βράδυ, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ενημερώθηκε και για την τουρκική θέση στο θέμα της ασφάλειας εν ώψη της διάσκεψης στη Γενέβη. Αισιοδοξία πως θα υπάρξει λύση, εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεύλου Τσαβούσοχλου. Περισσότερο αισιόδοξος από ποτέ για λύσεις στο Κυπριακό, δηλώνει πως είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου συζήτησε τις εξελίξεις σε συνάντηση μιας ώρας με τον νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη, Αποστόλη Ζουμπανιώτη, ο κ. Τσαβούσογλου είπε πως με τον Αντώνιο Γκουτέρες συζήτησαν το Κυπριακό, που οδεύουν, όπως είπε, στο τελικό στάδιο. Σημείωσε πως οι δύο πλευρές και η ομάδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών εργάζονται πολύ επικοδομητικά σε συγκλήσεις. Υπάρχουν, σημείωσε, ακόμη ανοιχτά θέματα και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται όλα αυτά τα θέματα στη Γενέβη μεταξύ 9 με 11 Ιανουαρίου, πριν από την τελική διάσκεψη. Στις 12 οι δύο πλευρές, οι τρεις εγγυήτριες χώρες, είναι ένα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι εκεί, ώστε, όπως είπε ο Τούρκος Υπουργός, να συζητήσουν όλα τα άλλα θέματα στην τελική διάσκεψη. Ο κύριο Τσαβούσογλου ανέφερε πως η Τουρκία είναι πολύ υποστηρικτική σε αυτήν τη διαδικασία. Ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία, δήλωσε περισσότερο αισιόδοξος από ποτέ. Αν και σημείωσε πως η κατάσταση στη Συρία τον κάνει πολλές φορές απεσιόδοξο, αλλά και πως είναι ρεαλιστής, ο κύριο Τσαβούσογλου πρόσθεσε πως οι λεπτομέρειες είναι εκεί, όπως και το πλαίσιο και η κατανόηση. Επομένως, μπορούμε να φτάσουμε σε διευθέτηση στην Κύπρο. Το χρειαζόμαστε, σημείωσε, και όχι μόνο ως Τουρκία, Ελλάδα, οι ίδιο πλευρές στην Κύπρο, αλλά η Ανατολική Μεσόγειος, η περιοχή μας και ο κόσμος. Χρειάζονται, είπε, τέτοια θετική εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο, όμως έχουμε την αποφασιστικότητα. Για τις συναντήσεις Γκουτέρες με τους Υπουργούς Εξωτερικών Ελλάδος και Τουρκίας μίλησε ο εκπρόσωπος του. This is part of the lead up and the support to the Cyprus talks that will take place in Geneva. Λίγο μετά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε κατηδίαν συνάντηση με τον Έσπεν Μπαθάιντα, συζητώντας για τις προτάσεις για την ασφάλεια και τον προγραμματισμό της διάσκεψης της Γενέβης. Στο Λονδίνο θα πάμε τότε. Δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το επίπεδο εκπροσώπησης της χώρας στη Γενέβη, και στο τηλέφωνο είναι ο ανταποκριτής μας Θανάσης Γκαβός, ο οποίος θα μας ενημερώσει, καθώς επίσης και για μια συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Βρετανίας που εκκρεμεί. Θανάση, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ελπίζω να με ακούτε από το Λονδίνο. Πολύ καλά. Οι μέρες λιγοστεύουν, λοιπόν, μέχρι τη διάσκεψη της Γενέβης. Ωστόσο, για ακόμα μία ημέρα, εδώ το Λονδίνο, η Βρετανική κυβέρνηση απέφυγε να αποσαφηνίσει το ποιος θα την εκπροσωπήσει τελικά στη διάσκεψη για την Κύπρο. Σήμερα, εκπρόσωπος της Downing Street, στο ερώτημα εάν τελικά η Πρωθυπουργός May θα ταξιδέψει μέχρι την Ελβετία για να παραστήσει τις συνομιλίες, περιορίστηκε στο να απαντήσει ότι η πάγια πρακτική είναι να μην δίνονται πληροφορίες για τις επερχόμενες υποχρεώσεις και ταξίδια της Βρετανίδας Πρωθυπουργού. Υπενθυμίζω ότι χθες κυβερνητική πηγή που μίλησε στο ΡΙΚ είχε πει ότι η Βρετανία είναι έτοιμη να εκπροσωπηθεί στο κατάλληλο επίπεδο, εκτιμώντας ότι εάν στην Ελβετία βρεθεί ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Τσίπρας, τότε θα πρέπει να περιμένουμε και παρουσία της Βρετανίδας Πρωθυπουργού. Ωστόσο, είχε τονιστεί για ακόμα μια φορά ότι θα αναμένονται οι ανακοινώσεις και οι αποφάσεις των δύο άλλων εγκυητριών δυνάμεων πριν οριστικοποιηθούν τα σχέδια εκπροσώπησης της βρετανικής πλευράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Βρετανίας, προκύπτει ότι τελικά μάλλον οδεύουμε προς μη πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης τουλάχιστον εδώ, στη Βρετανική Πρωτεύουσα. Επενθυμίζω ότι ήταν ένα ενδεχόμενο που είχε αφήσει ανοιχτό ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ενδεχομένως κατά την επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, μέσα από τις πληροφορίες που υπάρχουν, προκύπτει ότι είναι πιθανό ο κύριος Τζόνσον να είναι τελικά στη Γενέβη, είτε με είτε χωρίς την Πρωθυπουργό May, καθώς διπλωματικές πηγές εδώ στο Λονδίνο επιμένουν ότι αυτή η συνάντηση, Τζόνσον-Κοτζιά, ίσως γίνει τελικά στην Ελβετία.
Ολλανδία. Να μεταφέρω εδώ, σε αυτό το σημείο, τις εκτιμήσεις και όχι απαραίτητα πληροφορίες διπλωματών εδώ στην Βρετανική πρωτεύουσα, που λένε ότι η Βρετανία ίσως θα ήθελε στη Γενέβη, τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο, η εκπροσώπηση να γίνει σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, για το λόγο του ότι αν τα πράγματα πάρουν κάποια αρνητική τροπή, να υπάρχει η εφεδρεία, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, των ηγετών, ώστε να μπορούν δηλαδή να επέμβουν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων, των εγκυτριών δυνάμεων, ώστε να ανατρέψουν την κατάσταση προς κάτι πιο θετικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και ετοιμότητα για τη διάσκεψη της Γενέβης. Ανακοινώθηκε και επίσημα η παρουσία του Προέδρου της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούγκε. Το ρεπορτάζ έχει ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, Θάνος Αθανασίου. Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι είναι. Ο πρόεδρος Γιούγκερ θα εκπροσωπήσει την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενέβη σε συνέχεια της απόφασης της Συνόδου Κορυφής. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Μαργαρίτης Χινάς, ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο οποίος εξήγησε μάλιστα τη σημασία αυτής της απόφασης. Ο πρόεδρος Γιούγκερ θα πάει στη Γενέβη επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας τα μέλη θα δούμε ποια θα είναι στη συνέχεια. Όμως, όπως μου λένε καλά πληροφορημένες πηγές της Κομισιόν, όποιοι άλλοι και αν έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτομάτως τίθονται πίσω από τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, ο οποίος θα αναλάβει προσωπικά την υπόθεση. Και όπως επίσης μου λένε από την Κομισιόν, γιατί έχουμε κάνει πολλές φορές το ερώτημα αν θα είναι διαπραγματευόμενο μέρος ή παρατηρητής ή οτιδήποτε άλλο, όποιον τίτλο και αν δώσουν στον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ τα υπόλοιπα μέρη, είναι προφανές ότι ο πρόεδρος της Κομισιόν δεν περιορίζεται, δεν μπορεί να είναι απλώς παρατηρητής και η Κομισιόν ως θεματοφύλακας Ευρωπαϊκής Συνθήκης έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο και σε αυτή τη διαπραγμάτευση, σε συνέχεια ακριβώς της απόφασης της Συνόδου Κορυφής. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Καλό σου βράδυ. 11 και 12 Ιανουαρίου θα είναι η κρίσιμη σταθμή στην πορεία λύσης του Κυπριακού. Εντατικά προχωρούν οι προετοιμασίες σε διαπραγματευτικό επίπεδο για τη διάσκεψη της Γενέβης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στην Ελβετία με 30 άτομα στην αντιπροσωπεία του, με μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, τεχνοκράτες και με την πολιτική ηγεσία. Το βράδυ της Κυριακής, η πρώτη συνάντηση με τον Μουσταφά Κιντζή για καθορισμό της ατζέντας. Με πλειάδα συμβούλων και συνεργατών μεταβαίνει στις συνομιλίες της Γενέβης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το βάρος της διαπραγμάτευσης θα έχει ο ίδιος με βασικό άξονα τον διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη. Οι συνομιλίες αρχίζουν στις 9 Ιανουαρίου. Πρώτος κρίσιμος σταθμός στις συνομιλίες της Γενέβης θα είναι η Τετάρτη 11 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν χάρτες. Επόμενος κρίσιμος σταθμός είναι η 12η Ιανουαρίου, ημέρα έναρξης της διάσκεψης για την Κύπρο με παρούσες και τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στις 12 αναμένεται να γίνει τελετή έναρξης με ομιλία μόνον από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, παρουσία των συμμετεχόντων στη διάσκεψη και ενδεχομένως των εκπροσώπων άλλων μερών που θα μεταβούν στη Γενέβη όπως αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γενέβη μεταβαίνει και σύσσωμη διαπραγματευτική ομάδα και η Σύμβουλη του Προέδρου της Δημοκρατίας και συνεργάτες του όπως ο Υφυπουργός παρά το Προέδρο Κωνσταντίνος Πετρίδης. Σχεδόν σύσσωμο θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο καθώς τον Πρόεδρο Αναστασία θα συνοδεύσουν οι 7 από τους 8 αρχηγούς κοινοβουλευτικών κομμάτων και ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου, ενώ το ΕΛΑΜ απέρριψε την πρόσκληση του Προέδρου. Συνολικά η επίσημη αντιπροσωπεία για τη Γενέβη είναι 30 άτομα. Οι περισσότεροι ηγέτες των κομμάτων θα είναι μόνοι. Από στελέχη, οι συνεργάτες τους θα συνοδεύονται. Ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ από τον σύμβουλό του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας Θεόδωρο Τσακίρη και τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Γιώργο Γεωργίου. Η πρόεδρος της αλληλεγγύης θα συνοδεύεται από τον αναπληρωτή πρόεδρο του κινήματος Μιχάλη Γιοργάλα. Ο πρόεδρος των οικολόγων Γιώργος Περδίκης σε κάποιο στάδιο θα έχει μαζί του τον γραμματέα διεθνών σχέσεων του κινήματος Νίκο Παυλίδη. Το κράτος καλύπτει τα έξοδα μόνον για τον αρχηγό κόμματος. Όσοι άλλοι μεταβούν, τα έξοδά τους θα επιβαρύνουν τα κόμματα. Τεράστιο είναι και το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, με την ελληνοκυπριακή αποστολή να είναι πέραν των 40 δημοσιογράφων, εικονοληπτών και φωτογράφων. Ο πρόεδρος Αναστασία και η αποστολή που θα τον συνοδεύει αναχωρούν για τη Γενέβη το πρωί της Κυριακής. Το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος θα έχει την πρώτη συνάντηση με τον Μουσταφά Ακιντζή σε ελβετικό έδαφος, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η διαπραγματευσή τους και συμφωνώντας τα θέματα που θα τεθούν. Επιστολή στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών απέστειλε ο Μουσταφά Ακιντζή, χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτη τη θέση του Πρόεδρου Αναστασιάδη σε επιστολή του επίσης προς τον Αντώνιο Γκουτιέρες ότι θα παραστεί στη Γενέβη και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Ανδρέου. Είναι στο τηλέφωνο. Άννα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Κατερίνα. Την ανάγκη να παραμείνουν πιστοί στη συμφωνία που κατέληξαν τον Δεκέμβριο τονίζει ο τουρκοκύπριος ηγέτης στην επιστολή του στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και λέει ότι με βάση τη συμφωνία αυτή, του Δεκεμβρίου δηλαδή, στις 9 και 11 Ιανουαρίου θα βρίσκονται οι δύο πλευρές της διαπραγματεύσης της Γενέβης και στις 12 Ιανουαρίου θα προσθεθούν οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, λέει ο τουρκοκύπριος ηγέτης στην επιστολή του, ο ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Αναστασιάδης, σε επιστολή του προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ισχυρίστηκε σύμφωνα πάντα με την επιστολή πως την Κυπριακή Δημοκρατία θα την εκπροσωπήσει ο ίδιος, κάτι που ο Μουσταφά Ατιτζή θεωρεί απαράδεκτο. Στην επιστολή επίσης προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Μουσταφά Ατιτζή αναφέρει επίσης ότι και ο ίδιος είναι εκλεγμένος πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας Βορείου Κύπρου, όπως αποκαλεί το ψευδοκράτος, και λέει ότι στη Γενέβη τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα συμμετάσχουν με τον τίτλο του ηγέτη της κοινότητάς τους. Για να αξιοποιηθεί... Ναι. Άννα, σε έχουμε χάσει, δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Άννα Ανδρέου. Να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Οι διεργασίες εν ώψη Γενέβης εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των κομματικών τοποθετήσεων. Επικοδομητική στάση και ψυχραιμία συστήνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ενώ ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, Κίνημα Αλληλεγγύη, Κίνημα Οικολόγων και ΕΛΑΜ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Σκλήρυνση της στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς εισηγείται ο Αρχιεπίσκοπος ως απάντηση στην επιθετική πολιτική της Άγκυρας. Με το ορόσημο της 9ης Ιανουαρίου να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά, κόμματα και εκκλησία καταθέτουν εκ νέου θέσεις και απόψεις για την τακτική την οποία εκτιμούν ότι θα πρέπει ο πρόεδρος Αναστασιάδης να ακολουθήσει στη Γενέβη. Ο Δησής στέλνει μήνυμα πως η ελληνοκυπριακή πλευρά θα πρέπει να μεταβεί στην Ελβετία με ψυχραιμία και νυφαλιότητα προκειμένου να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας και θα συζητήσουν την κατάργηση της συνθήκης των εγγύσεων. Σε ανακοίνωσή της η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι οι χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν Τσαβούσογλου καταδεικνύουν για μία ακόμη φορά πως στόχος της Τουρκίας είναι ο πλήρης έλεγχος της Κύπρου. Διερωτάται παράλληλα εάν ο πρόεδρος Αναστασιάδης και η σύμβουλή του αντιλαμβάνονται αυτά τα δεδομένα και λαμβάνουν τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα αποτροπής ενός τέτοιου ενδεχομένου. Ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλίκας, κάνει λόγο για μια δύσκολη μάχη, καθώς όπως σημειώνει, η Άγκυρα παραμένει αδιάλακτη. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με σενάρια και με στρατηγικές και για το ενδεχόμενο αποτυχίας της διεθνούς διάσκεψης και όχι μόνο για το ενδεχόμενο της παράτασης της. Το κίνημα Αλληλεγγύη επισημαίνει ότι δεν θα γίνει συνυπεύθυνο της καταστροφικής πολιτικής Αναστασιάδη όπως υποστηρίζει. Σημειώνει ότι η πρόεδρος του κινήματος, Ελένη Θεοχάρους, μεταβαίνει στη Γενέβη με στόχο, όπως αναφέρει, να αποτρέψει τα χειρότερα. Ανησυχία εκφράζει το κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, υποστηρίζοντας ότι όσο πλησιάζει η διάσκεψη της Γενέβης, τόσο αποκαλύπτεται το μέγεθος των υποχωρήσεων του Προέδρου Αναστασιάδη. Τονίζει ακόμη ότι οι δηλώσεις Τσαβούσογλου για μόνιμη παραμονή των στρατευμάτων και των εγγυήσεων είναι ενδεικτικές των διαθέσεων της Τουρκίας. Το ΕΛΑΜ υποστηρίζει πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει παραδεχθεί δημόσια την υποταγή του στις τουρκικές απαιτήσεις για πραγματοποίηση πενταμερούς και την υποβάθμισή μας σε ρόλο κοινότητας, οδηγώντας μας ένα βήμα πριν από την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το δισακέλο, όπως αναφέρει, να τον επικροτούν. Για βουλημία της Τουρκίας έκαμε λόγο ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, τονίζοντας την ανάγκη σκλήρυνσης της τάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς. Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή η Άγκυρα έχει ως σημαντικότερο στόχο να δώσει υπόσταση στο ψευδοκράτος. Γι' αυτό αν δεν κάνουμε κράτος σωστών λειτουργικών βιώσιμων, είναι καλύτερα να αρνηθούμε να δώσουμε κρατική υπόσταση.
Σημείωσε ακόμη ότι εξαρτάται από εμάς τους ίδιους εάν θα δούμε ελεύθερη πατρίδα, τονίζοντας ότι αυτό θα γίνει εάν σταθούμε στις αγωνιστικές επάλξεις. Γυρίζουμε σελίδα, κυρίες και κύριοι, στην επικαιρότητα, αλλά πρωτού παρακολουθήσουμε τους εορτασμούς για τα Θεοφάνεια, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Εσύ ο τέλος είχε η περιπέτεια δύο παιδιών και της θείας τους που χάθηκαν στην κορυφή του Ολύμπου νωρίς το απόγευμα. Μετά από εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας, βρέθηκαν σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από εστιατόριο όπου γευμάτιζαν. Η ανταποκρίτριά μας στη Λεμεσό, Σωτηρούλα Χρυσοφίδου, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σωτηρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τέλος καλό, όλα καλά για τη γυναίκα και τα δύο παιδιά ηλικίας 6 και 10 χρονών, τα οποία εντοπίστηκαν λίγο πριν από τις 7:30 απόψε, σε απόσταση, όπως είπες και εσύ, πέραν των 3 χιλιόμετρων από το σημείο από το οποίο είχαν φύγει, σε Χαράδρα. Τους εντόπισαν αστυνομικοί και πολίτες οι οποίοι είχαν βγει σε αναζήτησή τους. Θα πρέπει να πούμε ότι έγινε μια πρωτοφανής κινητοποίηση. Η γυναίκα λοιπόν και τα δύο παιδιά έφυγαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα από το κέντρο στο οποίο βρίσκονταν για ένα σύντομο περίπατο. Η γυναίκα μάλιστα άφησε στο κέντρο το τηλέφωνο και τα προσωπικά της αντικείμενα και αυτό ήταν κάτι που δυσχέρανε και τις έρευνες. Με το πέρασμα του χρόνου και όταν δεν επέστρεφαν, οι δικοί τους ανησύχησαν, άρχισαν να τους ψάχνουν μόνοι τους. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα. Όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί Τρόοδους κινητοποιήθηκαν αμέσως, στέλνοντας αστυνομικούς στην περιοχή. Κινητοποιήθηκαν επίσης πολίτες, τα μέλη του χιονοδρομικού στο οποίο βρισκόταν η οικογένεια και εντοπίστηκαν, να επαναλάβουμε, γύρω στις 7:30 σε Χαράδρα. Πέραν των 3 χιλιόμετρων από το σημείο στο οποίο έφυγα, είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Τους έδωσαν κουβέρτες και ζεστά ροφήματα να πιούν για να συνέλθουν από την περιπέτεια. Ναι. Δεν θέλησαν να πάνε ούτε και σε γιατρό, έστω προληπτικά. Να σας πω τέλος ότι είχε κινητοποιηθεί και η ΕΜΑΚ, είχε ζητηθεί και η βοήθεια των βρετανικών βάσεων και να στείλουν ελικόπτερο το οποίο μπορεί να διενεργεί έρευνες διάσωσης στη διάρκεια της νύχτας. Με τον εντοπισμό τους όμως έγινε η ανάκληση της ΕΜΑΚ αλλά και του ελικοπτέρου. Μάλιστα. Και είναι μια περιπέτεια που θα θυμούνται, φανταζόμαστε, για πολύ καιρό μέσα στα χιόνια. Έχασαν τον προσανατολισμό και αντί προς το χιονοδρομικό βάζαν στην αντίθετη κατεύθυνση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σωτηρούλα. Καλό σου βράδυ. Ο επίσημος εορτασμός των Θεοφανίων τελέστηκε στην ΠΑΦ της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης. Η ευχή όλων του χρόνου να γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια σε μια ελεύθερη Κύπρο. Με την ευχή τα επόμενα Θεοφάνεια να εορταστούν σε μια ελεύθερη Κύπρο, Εκκλησία και Πολιτεία εόρτασαν επισήμως την βάπτιση του Χριστού στην Πάφο. Το πρωί τελέστηκε η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και ο μεγάλος αγιασμός στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Προέστη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από τον Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης. Ακολούθησε πομπή προς το λιμανάκι της Πάφου υπό τους ήχους της φιλαρμονικής της αστυνομίας. Προηγείται η εικόνα της βάπτισης του Χριστού υποβασταζόμενη από ναύτες. Ακολουθούσε το ιερατείο, οι αξιωματούχοι της πολιτείας και πλήθος πιστών. Τιμητικό άγημα του ναυτικού περιστήχιζε την πομπή. Στο λιμανάκι της Πάφου πεάνιζε η φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς. Ο μακαριότατος ανέγνωσε το Ευαγγέλιο και έψαλε το εν Ιορδάνη. Έριξε τον Σταυρό στα παγωμένα νερά και πλήθος τολμηρών νέων και όχι μόνο βούτυξαν για να πάρουν το Σταυρό, πράξη μεγάλης ευλογίας σύμφωνα με την παράδοση. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση. Του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητό Θεϊόν ονομαζούσα και το πνεύμα εμείς διπεριστέρας.
Ο μακαριότατος συγκινημένος ευχήθηκε του χρόνου να γιορτάσουμε σε μια ελεύθερη Κύπρο. Ήρθε ο Θεός του χρόνου, ελεύθερη όλη η Κύπρος μας, να γιορτάσει τα Θεοφάνεια. Ευχές και από τον Υπουργό Υγείας. Υπό χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο, σήμερα είναι τα φώτα, ο Θεός να μας φωτίσει όλους μας και είναι η γιορτή του φωτός και η νίκη του επί του σκότους. Χιλιάδες ήταν οι Κύπροι και οι ξένοι οι οποίοι κατέκλυσαν από το πρωί το χώρο γύρω από το λιμανάκι, βοηθούντος και του λαμπερού χειμωνιάτικου ήλιου και παρακολούθησαν τον επίσημο εορτασμό. 43 χρόνια μετά η ΑΜΟ Χωστός υποδέχθηκε για δεύτερη φορά Ελληνοκύπριους από κάθε γωνιά της Κύπρου που γιόρτασαν τα Θεοφάνεια στην πόλη τους μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Η λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Εξορινού στην εντός των τυχών της παλιάς πόλης της Αμοχώστου, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε ο Άγιασμος των Υδάτων στην παραλία Γλώσσα παρά την κλειστή πόλη της Αμοχώστου. Με μεγάλη συγκίνηση, πιστοί από κάθε γωνιά της Κύπρου γιόρτασαν σήμερα τα Θεοφάνεια στην κατεχόμενη Αμόχωστο για δεύτερη χρονιά. Η Θεία Λειτουργία και ο Μέγας Αγιασμός των Θεοφανίων τελέστηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου του Εξορινού στην εντός των τυχών πόλη της Αμοχώστου από τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Καρά, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας Αμοχώστου. Σταυρός στο κύμα, με πόσον την επιστροφή στην απόψη. Ελπίζω το χρόνο τέτοια εποχή να κάνουμε τα Θεοφάνεια και πάλι εδώ, αλλά σε μια ελεύθερη πατρίδα, σε μια ελεύθερη απόψη, σε μια επανωμένη ειρηνική Κύπρο. Να ανυψώσουμε τις ψυχές μας, να αφήσουμε τις μικρότητες και ενωμένοι να προχωρήσουμε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Αυτή είναι η ευχή που είναι. Με την ελπίδα να επιστρέψουν σύντομα στον τόπο που τους γέννησε, εκατοντάδες πιστοί πορεύτηκαν στη Χρυσή Αμμουδιά. Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, αφού για πολλούς η περιοχή αυτή έχει συνδεθεί με τα παιδικά και τα εφηβικά τους χρόνια. Είναι πολύ βαθιά τα συναισθήματα σήμερα. Βλέπετε πόσο κόσμο ήρθε. Πρέπει να λυθεί το Κυπριακό. Θέλουμε τα σπίτια μας. Δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Θέλουμε να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν. Κοντά στο Κωνσταντιά Γήπου, μικρό έκανα μου κολύμπι. Έτσι έχω λίγες ρίζες, αλλά μη σκάλες. Αυτή το χρόνο να είμαστε εδώ κανονικά. Να είμαστε όλοι πρόσφυγες, να έρθουμε εδώ στο Μαρός. Αρκετοί κολυμπητές βούτυξαν στα νερά της θάλασσας για να ανασύρουν το σταυρό και να πάρουν την ευλογία. Μετά το τέλος των εορτασμών, οι πιστοί πήραν τον δρόμο της επιστροφής. Με την ελπίδα του χρόνου, οι εορτασμοί να γίνουν σε μια ελεύθερη Κύπρο, όπου Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι θα ζουν ειρηνικά, μέσα σε κλίμα αλληλοσεβασμού και κατανόησης. Με κατάνοιξη και ευχή να είναι η τελευταία φορά που τα Θεοφάνεια γιορτάζονται υπό κατοχή στην Καρπασία, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα. Ο Επίσκοπος Χριστοφόρος τέλεσε τον Αγιασμό των Υδάτων στον Άγιο Θέρισο. Με τον ώστο να φέρνει δάκρυα συγκίνηση στα μάτια, επέστρεψαν επισκέπτες στη γη που τους γέννησε, τη γη των πατέρων τους, οι Καρπασίτες. Η λειτουργία των Θεοφανίων στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα τελέστηκε σε κλίμα κατάνοιξης. Με πνευμάνι σήμερα οικουμένη. Ο ναός ταπεινός και πολύ μικρός να χωρέσει τους προσκυνητές. Τα κεράκια στο μανουάλι τρεμοπαίζουν, ήρθαν μαζί με τα τάματα και τις προσευχές για καλύτερες μέρες ειρηνικές. Η Θεία Κοινωνία με πολλαπλάσιο το νόημα όταν οι ύμνοι ηχούν σε γη κατεχόμενη. Οι 56 εγκλωβισμένοι κάτοικοι της κοινότητας όλο ένα και λιγοστεύουν. Η θάλασσα της Καρπασίας οργισμένη. Ο κόλπος του Αγίου Θέρισου δέχεται το σταυρό των φώτων. Ο Γιάννης και ο Γιώργος, δύο αδέρφια από την Αγία Τριάδα, έβαλαν στόχο από το καλοκαίρι να γίνουν χειμερινοί κολυμπητές και να επιστρέψουν στο χωριό τους, ώστε να βουτήξουν στην παγωμένη θάλασσα της Καρπασίας και να πάρουν το σταυρό. Νιώθω ευλογημένος,
Νιώθω υπέροχα. Τέλεια. Είμαι στο 7ο ουρανό αυτή τη στιγμή. Είχαμε αρχικά στόχο με τον αδερφό μου και τον θείο μου. Να έρθουμε μαζί, να επιστρέψαμε το. Είμαστε γενικά με χειμερινικό λιβητές. Δεν έχω λέξη να περιγράψω το μου νιώθω σήμερα. Φωτεινή ελπίδα η πρόθεση νέων ανθρώπων να επιστρέψουν και να ζήσουν στο χωριό τους. Ο Ανδρέας ήταν ο πρώτος που πήρε στα χέρια του το σταυρό. Είμαι από το Χαϊντρόνικο, η γιαγιά μου, που κολλήταν ο παππούς μου. Είναι σκόλο μεσό. Μαγάρι να επιστρέψω εν ουλιούλη. Να γίνει λύση και να επιστρέψω γιατί θέλω να αναλάβω το εθνικό δασικό πάρκο που να γίνει τα μεγάρι να γίνει και να έρθω τα. Με το βλέμμα στραμμένο στις συνομιλίες, ευχή και προσευχή των προκαθημένων της Εκκλησίας για καλή έκβαση. Ερχόμαστε εδώ ως ευλαβείς προσκυνητές την ημέρα αυτή των Θεοφανίων να προσευχηθούμε στον Θεό να μας δώσει την χάρη Του, την ευλογία Του, να μας δώσει δύναμη, παρηγοριά, ενίσχυση και να δώσει και στον τόπο μας ειρήνη. Μαζί με τους εγκλωβισμένους γιόρτασαν τη γιορτή των Θεοφανίων και δεκάδες καρπασίτες και επισκέπτες που έφτασαν με λεωφορεία από την ελεύθερη Κύπρο. Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Ευελπιστούμε και προσευχόμαστε ότι αυτή να είναι η τελευταία φορά που ήρθαμε από αυτές τις συνθήκες. Την επόμενη χρονιά να έρθουμε σε μια ελεύθερη Καρπασία. Οπότε μας είναι άκτο να μείνουμε για πάντα. Και ελπίζουμε ότι ο Θεός θα βοηθήσει σύντομα να βρεθεί η λύση για να έρθει όσο κόσμο θέλει να έρθει. Θα κατοικήσει στον τόπο του. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη σύλληψη 18 ανθρώπων, προχώρησε η τουρκική αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για την επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο χθες έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Σμύρνη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός αστυνομικού και ενός υπαλλήλου του δικαστηρίου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι τουρκικές αρχές δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται αντάρτες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Σε καθεστώς τρόμου ζει τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία μετά την ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου και την ανταλλαγή πυρών στο δικαστικό μέγαρο της Σμύρνης χθες με δύο θύματα, έναν αστυνομικό και έναν υπάλληλο των δικαστηρίων και 10 τραυματίες. Η τουρκική αστυνομία πυροβόλησε και σκότωσε τους δράστες της επίθεσης και καταζητεί έναν τρίτο. Εικόνες από την κάμερα ασφαλείας καταγράφουν την έκρηξη του οχήματος που εγκατέλειψαν οι δράστες όταν δεν τους επέτρεψε ο τροχονόμος να εισέλθουν στο χώρο στάθμευσης των δικαστηριών. Ο ένας πυροδότησε τα εκρηκτικά και προσπάθησαν να διαφύγουν μέσα από την αναταραχή. Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών, κατά την οποία ο αστυνομικός που σκότωσε τον ένα εκ των δραστών τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο νομάρχης Σμύρνης δείχνει το ΠΚΚ για την επίθεση. Τους Κούρδους αντάρτες ενοχοποιεί και ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, ενώ ο Υπουργός Άμυνας εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία και η ευρύτερη περιοχή πληρώνουν το τίμημα για την απόφαση των ΗΠΑ να επιλέξουν τη Συριακή Κουρδική Πολιτεοφυλακή ως εταίρο στη μάχη κατά του Ισλαμικού κράτους. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Τουρκίας δήλωσε ότι η ποσότητα του οπλισμού που ανακαλύφθηκε στο σημείο υποδεικνύει πως προετοιμαζόταν πολύ μεγαλύτερη επίθεση. Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah'a emanet olsun, başarılı olmamışlardır. İki kardeşimiz şehit olmuştur. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ έχουν ήδη γίνει 18 συλλήψεις. Η τελετή για τα δύο θύματα πραγματοποιήθηκε στο δικαστικό μέγαρο. Την ίδια ώρα η αστυνομία συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό δράστη που σκόρπισε το θάνατο σε κλαπ της Κωνσταντινούπολης, εκτελώντας εν ψυχρό 39 ανθρώπους και τραυματίζοντας 70. Ο καταζητούμενος μέχρι στιγμής παραμένει άφαντος. Σε κλειόβαρη χειμωνιάς βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Φιλανδία περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την επιδημία γρίπης. Στη Σερβία 17 άτομα τραυματίστηκαν από καραμπόλα 30 οχημάτων. Δεκάδες δυστυχήματα προκλήθηκαν στη Γερμανία ενώ προβλήματα λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων παρατηρήθηκαν και στη Ρουμανία. Στα Λευκά ντύθηκε το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Στη Φιλανδία το θερμόμετρο κατρακύλησε στους μείον 42 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι πολικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ήδη 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από γρίπη.
Στη Σερβία 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από καράμπολα 30 οχημάτων. Κύρια αιτία του δυστυχήματος ήταν η περιορισμένη ορατότητα. Εξαιρετικά περιορισμένη ήταν η ορατότητα και στη Ρουμανία. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Ορισμένες περιοχές στέθηκαν σε κόκκινο και άλλες σε πορτοκαλί συναγερμό. Δρόμοι έκλεισαν λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων, δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν και τα πλοία έμειναν δεμένα στα λιμάνια. Δεκάδες χωριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε κάποιες περιοχές το χιόνι έφτασε τα 2 μέτρα. Στη Γερμανία η καταιγίδα Άξελ σάρωσε τις βόρειες ακτές, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες. Την ίδια ώρα στο νότιο τμήμα οι χιονοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να σημειωθεί αριθμός ρεκόρ τροχαίων ατυχημάτων. Μέσα σε ένα μόνο 24ωρο σημειώθηκαν 160 δυστυχήματα στη Βαβαρία. Στα λευκά ντύθηκε και η Ιταλία. Σε λευκό κλοιό εξακολουθούν να βρίσκονται και οι μεσοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Δεκάδες σχολεία σε Οχάιο και Κάνσας παρέμειναν κλειστά. Στο Κολοράντο εθελοντές μοίρασαν κουβέρτες, υπνόσακους και γάντια σε αστέγους που μένουν σε αντίσκηνα. Στην τοπική επικαιρότητα και πάλι, την αδυναμία στους καλύτερους μας φίλους εκμεταλλεύονται επιτίδη μέσω του διαδικτύου. Εντοπίζουν ποιες ράτσες σκύλων είναι αρεστές και σπάνιες στην Κύπρο και αναρτούν αγγελίες ως δόλωμα για να παγιδεύσουν σε οικονομικές απάτες τους λιγότερο υποψιασμένους. Πολλές τέτοιες καταγγελίες φτάνουν στα γραφεία της αστυνομίας. Απίστευτες μεθόδους έχουν αναπτύξει επιτίδη για να ληστεύουν ανυποψία στους χρήστες του διαδικτύου. Ανθούν το τελευταίο διάστημα και έχουν γίνει καταγγελίες στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας οι απάτες που αφορούν την εμπορία σκύλων μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα κυκλοφορούν απατηλές αγγελίες για τη σπάνια ράτσα Boston Terrier, η οποία είναι ιδιαιτέρως αγαπητή στους Κύπριους. Κάποιοι δράστες διαφημίζουν ότι πουλούν συγκεκριμένες ράτσες ζώων οι οποίες είναι αρεστές προς το κοινό της Κύπρου, παραδείγματος χάρη, και διαθέτουν αυτά τα ζώα είτε προς πωλήση σε χαμηλή τιμή είτε τα χαρίζουν. Έπεσε στα χέρια μας η αλληλογραφία από μια τέτοια πάτη. Παρουσιάζεται ως πόλη προέλευσης η Λεμεσός, ενώ τελικά η δράστης έχει IP Ρουμανίας. Η δράστης αναφέρει ότι τα κουταβάκια ανήκαν στο γιο της που πέθανε και τα χαρίζει, δεν τα πωλεί, αλλά χρειάζεται από τον ενδιαφερόμενο τα στοιχεία του και να καταβάλει τα έξοδα μεταφοράς. Ο κύριος Αναστασιάδης μας εξήγησε πως συνηθίζεται στην προώθηση της απάτης να τη συνδυάζουν με κάποια δακρύβρεχτη ιστορία. Ζητούν κάποια ποσά για δίθεν φόρους, ΦΠΑ, ταξιδιωτικά έγγραφα των ζώων, μεταφορικά κλπ. Και όλα αυτά τα χρήματα στην πραγματικότητα καταλήγουν στους ίδιους τους δράστες. Οι δράστες δεν δίνουν τα πραγματικά τους στοιχεία και αυτό κάνει το έργο της αστυνομίας δύσκολο. Αναλόγως του μεγέθους της απάτης, η αστυνομία μετά την καταγγελία μπλοκάρει τη σελίδα ή, όπως έγινε στο συγκεκριμένο περιστατικό, προβαίνει σε παραστάσεις για να κατέβει η απατηλή αγγελία. Αυτό που δίδεται ως γενική οδηγία από τους ειδικούς είναι οι χρήστες του διαδικτύου να είναι υποψιασμένοι και να προσέχουν κάποια σημάδια. Πρώτον, οι επιτίδη χρησιμοποιούν πάντα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παροχέων που δεν ζητούν πραγματικά στοιχεία ταυτότητας. Δεύτερον, μεταφέρουν εμβάσματα μέσω Western Union και εταιρείες που δεν εντοπίζονται. Επίσης αποφεύγουν την προσωπική επαφή, επομένως πρέπει να τους ζητείτε η επικοινωνία μέσω Skype. Το σημαντικότερο είναι να ερευνά κανείς αν η προσφορά είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή. Όσο για την περίπτωση των Boston Terrier, οι χτινίατροι προειδοποιούν ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που μπορεί να προκύψουν πέραν της απάτης. Μεταφέρουν πολλές ασθένειες, όπως είναι ο παρβοϊός που είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνος. Δεν μπορεί να έστειλε να μείνει τον Boston Terrier που ήθελες, μπορεί καλύτερα όπως πως να προτιμά γέννες που γίνονται στην Κύπρο, που ξέρουμε σίγουρα ότι να κοιταχτεί που είναι ένα χτινίατρο.
Πάντως προσφέρονται σε τιμές που φτάνουν και τα 2.000 ευρώ στο διαδίκτυο. Οι τιμές τους κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ στην Κύπρο. Την χάνουν μεταχείρισης πολύτιμα αποκτήματος και στο εξωτερικό έχουν πέσει θύματα κλοπής λόγω της αξίας τους. Στον αμερικάνικο τύπο κυκλοφορούν ειδήσεις που αφορούν τέτοιες κλοπές. Γιατί όμως είναι τόσο περιζήτητο το συγκεκριμένο σκυλάκι? Ζώα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την οικογένεια. Όπως είπατε προηγουμένως, πάρα πολύ φιλικά, έξυπνα, εκπαιδεύονται πάρα πολλά εύκολα, δεν δείχνουν καθόλου σημάδια επιθετικότητας. Γι' αυτό και όπως ακούτε έγινε σχεδόν το πιο δημοφιλές σκυλάκι στην Κύπρο, περιζήτητα. Όσο για τους φιλόζωους που θέλουν να αποκτήσουν μια συντροφιά, μπορεί να είναι αξιαγάπητα τα Boston Terrier, αλλά σκεφτούν πόσα σκυλάκια θανατώνονται καθημερινά ως αδέσποτα και να κάνουν δεύτερες σκέψεις να φιλοξενήσουν ένα συμπαθές ή μίαιμο από κάποιο καταφύγιο. Επιστρέφουμε στους εορτασμούς για τα Θεοφάνεια. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε πανηγυρικό κλίμα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και σε όλη την Ελλάδα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, γιόρτασε στη δεξαμενή του Κολονακίου και ο πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη. Βαπτιζομένους ο Κύριε, συνόδευσαν απ' άκρου εις άκρον της χώρας την κατάθεση του Σταυρού και του Αγιασμού των Υδάτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, από τη δεξαμενή στο Κολονάκι ευχήθηκε το φως της πίστης να φωτίζει τα βήματά μας. Δύναμη, καλό φωτισμό σε όλους μας. Εύχομαι το φως της χριστιανοσύνης, που είναι ταυτοχρόνως φως της πίστης μας, αλλά και φως του πολιτισμού μας, να φωτίζει τα βήματά μας, τα βήματα της Ευρώπης, τα βήματα όλης της ανθρωπότητας στον δρόμο της ειρήνης, της δημοκρατίας και της καταξίωσης του ανθρώπου. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου. Από την Αλεξανδρούπολη ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά από το ανατολικότερο μεγάλο λιμάνι της Ευρώπης. Μια πόλη με μεγάλη ιστορία, αλλά και με μέλλον. Με μέλλον που μπορούμε να χτίσουμε όλοι μαζί, με ενότητα, ομοψυχία και όραμα. Ώστε η Αλεξανδρούπολη να γίνει κόμβος, διαμετακομιστικός, ενεργειακός, εμπορικός, αλλά και να αποδείξουμε ότι κάνουμε πράξη αυτό που πιστεύουμε βαθιά. Ότι στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, από τον Εύρο ως το Καστελόριζο, χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Παρά το φτερό κρύο, γενναίοι κολυμπητές έπεσαν στα νερά για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό. Ένας ο τυχερός της χρονιάς, αλλά η επιβράβευση ανήκει σε όλους. Με κατάνοιξη γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στο Φανάρι αλλά και στη Βιθλέ. Με θρησκευτική κατάνοιξη πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι η κατάδυση του Σταυρού στα παγωμένα νερά του Κεράτιου Κόλπου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθάγιασε τα νερά στα οποία έπεσαν 8 τολμηροί για να πιάσουν το Σταυρό. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έστειλε μήνυμα ενότητας υπό τη σκιά των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τουρκία, αναφέροντας ότι το μήνυμα που μεταφέρει η Ορθοδοξία είναι ότι η αγάπη τελικά θα επικρατήσει και ο θρησκευτικός φανατισμός δεν μπορεί να είναι η λύση σε καμία περίπτωση. Με την καθιερωμένη παρέλαση των Θεοφανίων, εκατοντάδες πιστοί γιόρτασαν στη γενέτρια του Ιησού Βιθλέμ τη βάπτιση του Θεανθρώπου. Παρέλαση ηγήθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόπουλος. Βάζουμε μία άλλο τελεία, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε σε αεροδρόμιο στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας δράστης άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας 9 ανθρώπους, 3 εκ των οποίων υπέκυψαν. Ο δράστης φαίνεται πως συνελήφθη. Το αεροδρόμιο εκενώνεται. Να συνδεθούμε με το Euronews, να παρακολουθήσουμε τι μεταδίδει αυτή τη στιγμή. Του αεροδρομίου που κινούνται στο χώρο,
ενδεχομένως μεταφέροντας επιβάτες, διότι γίνεται εκένωση του αεροδρομίου. Η νεότερη πληροφόρηση που έχουμε ήταν ότι το περιστατικό σημειώθηκε στο σημείο ελέγχου των αποσκευών στο Terminal 2 του Fort Lauderdale, του Διεθνούς Αεροδρομίου της Φλόριντα, που βρίσκεται 34 χιλιόμετρα βορείως του Μαϊάμι. Δημοσιογράφοι που καλύπτουν το περιστατικό από τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι και επιβεβαιώνουν όλες οι πηγές αυτή τη στιγμή που φτάνουν στην αίθουσα σύνταξης του Euronews ότι είναι 3 οι νεκροί, ότι ο δράστης που άνοιξε πυρ έχει τεθεί υποκράτηση και ότι υπάρχουν και τραυματίες. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν αυτή την ώρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φλόριντα, όταν δράστης άνοιξε πυρ και σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Επιστρέφουμε στους εορτασμούς για τα Θεοφάνεια. Έκκληση προς όλους να μην ξεχνούν την Κερίνη. Απίφθηναν οι αρχές της πόλης στην εκδήλωση για τον εορτασμό των Θεοφανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, μακριά από την αγαπημένη τους πόλη. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παραχωρήσει οτιδήποτε, εάν δεν είναι απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Για τους Κερινιώτες, κάθε γιορτή μακριά από τη θάλασσά τους είναι πάντα μισή και τα χρόνια περνούν με τις ευχές να μένουν ευχές, ανεκπλήρωτες. Έτσι και αυτά τα Θεοφάνεια, 43 χρόνια μετά, η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και ο αγιασμός των υδάτων έγινε συμβολικά, αφού τα νερά της Κερίνιας παραμένουν μακριά και όνειρο, άπιαστο μέχρι στιγμής. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, που έκοψε και τη Βασιλόπιτα, είπε πως ως θεματοφύλακας των δικαίων και δικαιωμάτων του ποιμνίου του έχει μεταφέρει τις ανησυχίες των Κερινιωτών και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προχθεσινή συνεδρία της Συνόδου και διαβεβαίωσε. Δεν είμαστε διαθετημένοι να δώσουμε οτιδήποτε εκτός και αν αυτή η απόφαση είναι πλέον απόφαση ολοκλήρου της Εκκλησίας της Κύπρου, απόφαση δηλαδή της Ιεράς Συνόδου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Ναυτικό Όμιλο Κερίνιας και συμμετείχαν οι Δήμοι και τα οργανωμένα σύνολα της επαρχίας. Όλες οι ομιλίες και όλες οι ευχές είναι το 2017 να σημάνει το τέλος των δεινών και την επιστροφή στην πόλη και τα χωριά της κατεχόμενης επαρχίας. Με σαφή έκκληση να μην ξεχνά κανείς την Κερίνια. Οι Κερινιώτες θέλουμε και απαιτούμε σεβασμών των και δικαιωμάτων μας. Θέλουμε να επιστρέψουμε σπίτια πίσω στα σπίτια και τις περιουσίες μας με συνθήκες ασφάλειας, ελευθερίας, δημοκρατίας και δικαιοσύνης. Αυτό θέλουμε να το θυμούνται όλοι. Κάποια από αυτά τα νερά θα μεταφερθούν με τα κύματα στην κατεχόμενη Κερίνια μας από την Καλογραία, τον Άγιο Ναυρόσιο, την Κερίνια, τον Βαβυλά μέχρι την Αγία Ειρήνη και πιο πέρα. Στην προσφυγιά, όπως γνωρίζουμε όλοι, εμείς φέραμε μόνο δύο πράγματα: τα χέρια μας και τον Τριαδικό Θεό μας. Εύχομαι να έρθει μια δίκαια λύση και βιώσιμη λύση προπάντων. Στη Λεμεσό, ο εορτασμός των Θεοφανίων και της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού έγινε στην παλαιά αποβάθρα της πόλης. Προηγήθηκε η Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Νάπας. Κατάμεστος ήταν σήμερα ο Καθεδρικός Ναός Αγίας Νάπας. Η Θεία Λειτουργία εψάλλει στην παρουσία του αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου και των αρχών της πόλης και προέστη ο Μητροπολίτης Αθανάσιος. Από την εκκλησία η πομπή κατέληξε στην αποβάθρα του παλιού λιμανιού για το τελετουργικό της ημέρας. Η ηλιοφάνεια οδήγησε εκατοντάδες κόσμου στην παραλία, όπου κατέλαβαν κάθε γωνιά και πέτρα της επίχωσης για να παρακολουθήσουν την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και τον αγιασμό των υδάτων. Κάτω από την επίσης κατάμεστη αποβάθρα, μέσα στο παγωμένο νερό, περίμεναν οι ανυπόμονοι κολυμβητές. Η διαδικασία επαναλήφθηκε 3 φορές και για όσους δεν πρόλαβαν να πιάσουν το σταυρό, υπήρχαν τα λουλούδια και μερσίνια που έριξε στη θάλασσα ο Μητροπολίτης. Πήρα μια ευλογία, πάει καλά ο χρόνος. Μεγαλύτερη ευλογία που υπάρχει και να βουτήξω στο νερά
Και να κάνω στο Σταυρό. Ευχές για εθνική ανάταση και επανένωση της Κύπρου, ευημερία, ανάπτυξη και πρόοδο από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και φώτιση σε όλους μας και σε όλον τον κόσμο, έτσι ώστε όλα τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που πρέπει, την ώρα που πρέπει και με το ήθος που θα πρέπει να μας διακατέχει όλους. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στη Λάρνακα, την κυβέρνηση εκπροσώπηση, ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα, Φώτης Φωτίου. Στη Λάρνακα η θεία λειτουργία για τη γιορτή των Θεοφάνειων έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαζάρου, προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κητίου Χρυσοστόμου. Ο καθαγιασμός των υδάτων τελέστηκε στη Μαρίνα της Λάρνακας, όπου εκπρόσωποι των επίσημων αρχών και πλήθος πιστών μετέβη στο χώρο της εξέδρας για να παρακολουθήσει τις τελετουργικές εκδηλώσεις. Για τον Τίμιο Σταυρό, αρκετοί τολμηροί κολυμβητές αψήφισαν τα παγωμένα νερά και βούτυξαν στη θάλασσα για να πάρουν την ευλογία. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα, Φώτης Φωτίου. Μεγάλη γιορτή για τη χριστιανοσύνη σήμερα, μεγάλη μέρα ασφαλώς για τον ελληνισμό. Η μέρα αγάπης, ειρήνης, ελπίδας. Ελπίδας για τον τόπο μας, για την Κύπρο μας, που διέρχεται αυτή την περίοδο κρίσιμες στιγμές. Μόλις ρίχθηκε ο Τίμιος Σταυρός, ο Δήμαρχος, επίσημοι και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών άφησαν λευκά περιστέρια ελεύθερα, τα οποία συμβολίζουν την Αγία Τριάδα και το Άγιο Πνεύμα, που φανερώθηκε εν είδη περιστεράς όταν ο Ιησούς βαφτιζόταν στον Ιορδάνη ποταμό. Περιπολικό σκάφος της λιμενικής αστυνομίας και μικρότερα σκάφη με ναυτοπροσκόπους ηχούσαν συνεχώς τις σιρήνες τους, ενώ χιλιάδες κόσμο κατέκλυσαν την αποβάθρα και τους βράχους γύρω από τη Μαρίνα. Πάμε να δούμε πώς γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια και στην Αγία Νάπα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας Χριστόφορος Φωκαΐδης. Με θρησκευτική κατάνοιξη και ευλάβεια γιορτάστηκε και φέτος στην Αγία Νάπα η μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων. Η θεία λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας στην Αγία Νάπα, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Κωνσταντίας Αμοχός του Βασιλείου, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Χριστόφορου Φωκαΐδη, βουλευτών, των αρχών της πόλης και των εκπροσώπων της στρατιωτικής και αστυνομικής δύναμης της Κύπρου. Ακολούθησε η βάπτιση του Τιμίου Σταυρού και ο καθαγιασμός των υδάτων στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας, ενώ 30 περίπου κολυμβητές, μεταξύ των οποίων και γυναίκες και μικρά παιδιά, έπεσαν στα παγωμένα νερά για να αναχύρουν το Σταυρό. Στους εορτασμούς μετήχε άγημα της Εθνικής Φρουράς και η Φιλαρμονική του Δήμου Παραλιμνίου. Μετά τον καθαγιασμό των υδάτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του λιμανιού, παρουσιάστηκαν κυπριακή και ελληνική παραδοσιακή χορή και τραγούδια. Στη Λευκοσία έγινε καθαγιασμός των υδάτων στο Πάρκο Θαλάσσας. Ο Δήμος Αγλατζιάς προσέφερε και λοκουμάδες σε όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, όπως επιβάλλει άλλωστε και η παράδοση. Τιτσίν τιτσι λουκάνι κογκομάτι ξερωτιένων να φάσιν και να φύουσιν, λέει ο λαός, αφού σύμφωνα με την παράδοση η μέρα των φώτων είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι καλικάντζαροι μένουν πάνω στη γη. Οι καλικάντζαροι, λέει ο θρύλος, από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα φώτα βρίσκονται πάνω στη γη και ενοχλούν τους ανθρώπους. Και κατά την ημέρα των Θεοφανίων οι άνθρωποι ρίχνουν στις στέγες των σπιτιών τους ξερωτίανα και λαχταριστούς λουκουμάδες για να φάνε οι καλικάντζαροι και να τους αφήσουν ήσυχους. Τα νοστιμότατα εδέσματα απολαμβάνουν όμως και οι άνθρωποι. Αυτό έκαναν και σήμερα κατά τον καθαγιασμό των υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στη λίμνη του Πάρκου Αγίου Γεωργίου της Αθαλάσσας. Εκατοντάδες λουκουμάδες ψήθηκαν και εκτός από τους καλκάντζαρους γλύκαναν και τους πολίτες που παρευρέθηκαν στην τελετή που διοργάνωσε ο Δήμος Αγλαντζιάς. Είναι η μέρα ενότητας. Με αυτές τις αρχές και με αυτές τις αξίες θα θέλαμε κι εμείς να προχωρήσουμε καλωσορίζοντας το νέο έτος. Όλοι μαζί για μια νέα αρχή για την πόλη μας. Τον αγιασμό των υδάτων τέλεσαν από κοινού οι εκκλησίες Αγίας Βαρβάρας, Αποστόλου Ανδρέα και Αγίου Γεωργίου Αγλαντζάς. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος επανερώθη. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον συνάδελφο Γιώργο Σοκράτους για την αθλητική σας ενημέρωση.